συνειδητοποιηθήκαμε γύρω στις 3 παρα 10 για πυρκαγιά σε κτίριο γραφείο. Επειδή ήταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και είχαμε πληροφορίες ότι είναι και κυκλοφορημένα άτομα, κινητοποίησαμε αμέσως μεγάλη δύναμη, 12 οχήματα με 40 πυροσβέστες, από όπου μέσα στα 12 οχήματα ήταν και 2 ειδικά οχήματα, ένα κινηματοφόρο και ένα βραχιονοφόρο, για να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αν χρειαζόταν από τα μπαλκόνια τα κυκλοφορημένα άτομα. Περιβάλαμε τα οχήματα από τις πλευρές στο κτίριο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η οποία τελικά δεν ήταν στο κτίριο γραφείο, ήταν στο διπλανό που από ό,τι είδα είναι εγκατελειμμένο και έχει πολλά σκουπίδια μέσα και άρρωστα πράγματα, που αυτό από εκεί κάπου ξεκίνησε η πυρκαγιά και υπήρχε μεγάλο πυροσβεστικό φορτίο, γι' αυτό και ο έντονος μαύρος καπνός που φαινόταν και από μακριά. Ποια δεν πέρασε στο διπλανό κτίριο, περιορίστηκε στο χώρο όπου εκδηλώθηκε, δηλαδή πέρασα την καμπή, η οποία αυτή δημιουργήσαν το πρόβλημα στον κόσμο. Ο κόσμος αμέσως πήγε στα μπαλκόνια, αμέσως πήγε είτε στα μπαλκόνια είτε πάνω στην ταράτσα, ώστε να μην κινδυνεύσουν από τους έντονους κυκλικούς καπνούς. Απεγκλωβίσαμε 44 άτομα, μέσα στα οποία ήταν και παιδιά που γιατί υπήρχε και προσβλητήρια. Δεν κινδυνεύσε, αφού τα παιδιά πήγε στα μπαλκόνια και στον εξωτερικό χώρο. Ίσως εισέπτωσα καπνό ή από το έντονο στρες, το άγχος. Σημασία έχει ότι εμείς τους είδαμε όλους καλά στην υγεία. Τώρα αυτή την ώρα ψάχνουμε και τους υπόλοιπους χώρους. Μήπως έχει κάποιο άτομο υπάρχει, γιατί υπάρχει και πολλά, πολλοί χώροι είναι κλειδωμένοι. Υπάρχουν πανηγυρίες που είναι σημαντικά άσχημα. Δεν μπορώ να δώσω τέτοια πληροφορία. Είναι εδώ το ανακριτικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα ερευνήσει για τα αίτια της πυρκαγιάς. Άρχισε να πληρώνει κάποιες περιοχές, κάποια καταστήματα, κάποια γραφεία. Είχαμε λωστό, χρειάστηκε κάποιο καμπίνο να αναλύσουμε. Και ότι οι εγκαταστάσεις είναι από τρεις κατευθύνσεις και αυτό μας βοήθησε για να ελέγξουμε πάρα πολύ γρήγορα την πυρκαγιά. Όπως κάθε φορά γίνεται, ενημερώθηκε το κέντρο το δικό μας για την ύπαρξη πυρκαγιάς το πίσω στον ακάλυπτο χώρο. Μεταβήκαμε για το σημείο, συνδράδαμε τους συναδέλφους της πυροδοτικής υπηρεσίας για να σταλούν τα οχήματά τους να κατασβέσουν. Βεβαιωθήκαμε ότι στο χώρο του μεριτηρίου δεν υπήρχε κανένα άτομο και ένας που τον απεγκλωβίσαμε χωρίς να διατρέχει κίνδυνος. Και εδώ πέρα, στην πολυκατοικία που είμαστε, λαμβάναμε πληροφορίες από έλεγχους πολυκατοικίας, τις οποίες μεταδίδαμε απευθείας στο πυροδοτικό να γίνει απεγκλωβισμένο άτομο. Ο Δήμα έλεγε ότι όλοι είναι καλά, απλώς λόγω των καπνών δεν ήξεραν πώς θα φράξουν. Οι συνάδελφοι πυροσβέστες έδωσαν τις οδηγίες που πρέπει να τις δώσουν και όλα πήγανε άριστα. Κατεβάσατε παιδιά? Υπήρχαν παιδιά, έχει ένα κέντρο εδώ πέρα στον 7ο όροφο, οι οικογένειες είναι, τους βοηθήσαμε στους συνάδελφους πυροσβέστες, κατέβηκαν όλοι. Είστε και το ΕΚΑ μας συνέτραμε, οπότε η επιχείρηση θεωρώ όπως το είπε και ο αρμόδιος αξιωματικός διευθυντής πήγε μια χαρά.